κρίσιμα, κάτι που διευρύνει το χάσμα μεταξύ της Ελλάδος και των υπολείπων χωρών της Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει κανένας εύκολος δρόμος για να φύγουμε από αυτή την κρίση. Πολλές ευκαιρίες και πολλής χρόνος έχουν χαθεί. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεχίσει τις εργασίες της με την Ελλάδα. Αλλά, για να είμαι σαφής, η Επιτροπή δεν μπορεί να διαπραγματευτεί ένα νέο πρόγραμμα χωρίς μια εντολή από το Eurogroup. Το χθεσινό αποτέλεσμα σηματοδοτεί την απόρριψη εκ μέρους των ελληνικών αρχών των προτάσεων που υποβλήθησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Η Ευρώπη έχει στηρίξει καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης την ελληνική πλευρά. Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι έχουν παράσχει άνευ προηγουμένου βοήθεια προς την Ελλάδα. Από το 2010 και μετά, 184 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν εκταμιευθεί από τους αντίστοιχους μηχανισμούς, όπως για παράδειγμα τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και Ρευστότητας. Θέλαμε να υποστηρίξουμε την Ελλάδα έτσι ώστε να υπάρχει εκεί ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και ένα καλύτερο μέλλον. Ωστόσο, οι μεταρρυθμίσεις έχουν καθυστερήσει πάρα πολλές φορές ή έχουν μερικώς εφαρμοστεί. Κάτι που σημαίνει ότι δημιουργήθηκε ύφεση και στο μέλλον μας περιμένουν ακόμη δυσκολότερες μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, πριν από κάποιους μήνες η Ελλάδα άλλαξε σελίδα, διότι πριν από 8 μήνες η ύφεση φαινόταν να αποτελεί παρελθόν και η ανάκαμψη υπήρχε σε εκείνη τη χώρα, υπήρχε στην Ελλάδα. Άρα, πριν από 8 μήνες φαινόταν ότι η Ελλάδα θα εξέρχεται του μνημονίου και θα συνέχισε τον δρόμο της ανάκαμψης. Δυστυχώς, η παρούσα ελληνική κυβέρνηση δεν μπόρεσε να υιοθετήσει μια αξιόπιστη στρατηγική για να βγει από αυτή την κρίση, να διασφαλίσει την οικονομική σταθερότητα και την επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα του EFSF εξέπνευσε την 30η Ιουνίου, όπως και η τελευταία χρηματοδοτική βοήθεια. Οι ελληνικές αρχές υιοθέτησαν το capital control, τον έλεγχο κεφαλαίων, την προηγούμενη εβδομάδα. Η Ελλάδα δεν εκπλήρωσε την τελευταία της υποχρέωση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό, ξέρετε, είναι άδικο για τον ελληνικό λαό, ο οποίος βλέπει μπροστά του ένα βέβαιο μέλλον. Τώρα η προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση είναι γρήγορα να εφαρμόσει απαραίτητες μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα, η ανάπτυξη και φυσικά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις κοινωνικές δυσκολίες. Εμείς θέλουμε να είμαστε τίμοι απέναντι στον ελληνικό λαό όσον αφορά τις διαφορετικές συνέπειες των αποφάσεων της ελληνικής κυβέρνησης. Η σταθερότητα της Ευρωζώνης δεν αμφισβητείται. Στις 27 Ιουνίου το Eurogroup διατράνωσε ότι η Ευρώπη και οι αρχές της είναι έτοιμοι ως φορείς να διασφαλίσουν τη ρευστότητα και τη σταθερότητα της Ευρωζώνης. Μπορούμε να διασφαλίσουμε την κατάσταση. Έχουμε μια ένωση ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη. Νομίζω ότι έχουμε στη διάθεσή μας 500 δισεκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσουμε τις ασθενέστερες οικονομίες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποιεί τα δικά της εργαλεία έτσι ώστε να διασφαλίσει την σταθερότητα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει βεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις τραπεζικές συναλλαγές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατύπωσε ότι ήδη παρακολουθεί την κατάσταση στις μεταγορές και τις επιπτώσεις για την νομισματική ένωση αλλά και για τους πιθανούς κινδύνους στην Ευρωζώνη. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιθυμεί να χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Με την εμπιστοσύνη των 5 Προέδρων, εμείς θα κινηθούμε στην ενδυνάμωση της δικής μας Ένωσης και στην επίτευξη σταθερότητας. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι η θέση της Ελλάδος παραμένει στην Ευρώπη. Φυσικά, πρέπει να λυθεί μια δύσκολη κατάσταση και για να γίνει αυτό, όλες οι πλευρές πρέπει να δουλέψουν μαζί προς όφελος του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντιπρόεδρε. Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπροστά. Από τον ελληνικό τύπο, κύριε Αντιπρόεδρε, την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Γιούνκερ, εσείς είπατε πως οι Έλληνες ψήφιζαν για το ευρώ και την Ευρώπη και όχι μόνο για ένα πρόγραμμα το οποίο είχε κατατεθεί στο τραπέζι. Τώρα ακριβώς πού βρισκόμαστε, ποια είναι η κατάσταση? Εσείς θα επαναδιαπραγματευτείτε και ποιο κομμάτι αυτού του πακέτου, διότι η ελληνική κυβέρνηση έχει τα χέρια της δεμένα μετά το δημοψήφισμα
δεν μπορεί να υπερβεί τις γραμμές του δημοψηφίσματος. Και επίσης ένα σχόλιο σχετικά με την απομάκρυνση του κυρίου Βαρουφάκη από το Υπουργείο Οικονομικών. Πιστεύετε ότι αυτό μεγαλώνει τις πιθανότητες για μια συμφωνία ή όχι? Κοιτάξτε, στο πρώτο, όσον αφορά στο ερώτημα του δημοψηφίσματος, να σας πω. Η Επιτροπή κατέστησε σαφές πριν από το δημοψήφισμα ότι το ερώτημα, όπως ετέθη στους Έλληνες ψηφοφόρους, δεν ήταν ούτε πραγματικό, ούτε είχε νομική βάση. Πρώτα απ' όλα, σχετιζόταν με τις προτάσεις των θεσμών, οι οποίες ποτέ δεν παρουσιάστηκαν επισήμως στο Eurogroup. Άρα, το Eurogroup έπρεπε πρώτα να συλληφθεί για να επικυρώσει αυτές τις προτάσεις. Δεύτερον, το ερώτημα δεν ανταποκρινόταν στην τρέχουσα πραγματικότητα σχετικά με τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί σε ύστερο χρόνο από την Επιτροπή. Και το ερώτημα αναφερόταν σε ένα πρόγραμμα που είχε ήδη λήξει. Άρα το νόημα αυτού του δημοψηφίσματος ήταν καθαρά να σταλεί ένα πολιτικό μήνυμα στην υπόλοιπη Ευρώπη, εάν η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμπορευτεί με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να αναζητηθεί μια λύση εξόδου από την κρίση. Όπως υπόθηκε από τον πρόεδρο Γιούνκερ την περασμένη εβδομάδα, το όχι θα αποδυνάμωνε την ελληνική κυβέρνηση και θα έκανε τα πράγματα πιο περίπλοκα. Όσον αφορά τώρα τις διαπραγματεύσεις ή τις επανάδιαπραγματεύσεις, όπως το θέσατε, είναι σαφές ότι για την αρχή των διαπραγματεύσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται μια εντολή από το Eurogroup. Το πρόγραμμα του EFSF, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοδοτικής Σταθερότητας, έχει εκπνεύσει πριν από μια εβδομάδα, άρα δεν έχει νόημα να συζητάμε επί τούτου. Τώρα, το πρόγραμμα του ESM, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, είναι στα χέρια του Eurogroup, που μπορούμε να μιλήσουμε για ένα καινούριο πρόγραμμα στο πλαίσιο του ESM, αλλά έως τώρα το Eurogroup δεν έχει δώσει καμία εντολή στην Επιτροπή ώστε να εκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Άρα, για να μιλήσουμε για διαπραγματεύσεις ή για επαναδιαπραγματεύσεις, πρώτα χρειαζόμαστε μια εντολή από το Eurogroup. Τώρα, στο επόμενο σημείο σας, σχετικά με την παρέτηση του κυρίου Βαρουφάκη, νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα ορίσει τον επόμενο υπουργό, άρα η Επιτροπή δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί τούτου. Γεια σας, από τη Λαστάμπα, δύο ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, στην περίπτωση της εμβάθυνσης της κρίσης, βλέπετε κάποιο κίνδυνο μόλυνσης, μετάδοσης, αν θέλετε, προς τις άλλες ασθενείς χώρες της Ευρώπης, όπως προς την Πορτογαλία ή την Ιταλία, για να σας δώσω ένα παράδειγμα? Και δεύτερο ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετανιώνει το γεγονός ότι πριν από μία εβδομάδα σε αυτήν την αίθουσα προσκάλεσε τον ελληνικό λαό να ψηφίσει υπέρ του ναι. Όσον αφορά στο πρώτο σας ερώτημα, όπως προείπα στη δήλωσή μου, έχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να διασφαλίσουμε την οικονομική σταθερότητα της Ευρωζώνης, και το Eurogroup αλλά και οι αρχές της Ευρωζώνης είναι έτοιμοι φορείς για να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία ώστε να παρεμποδιστεί οποιαδήποτε αστάθεια και οποιαδήποτε διάδοση της κρίσης. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σαφές πως εμείς μπορούμε αλλά και είμαστε αποφασισμένοι να εγγυηθούμε την σταθερότητα της Ευρωζώνης, και όπως είδατε οι αντιδράσεις των αγορών ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, οι αρνητικές αντιδράσεις ήταν εξαιρετικά περιορισμένες. Όσον αφορά τώρα στο δημοψήφισμα, για ακόμη μία φορά, η δήλωση του Πρόεδρου Γιούνκερ ήταν εξαιρετικά σαφής. Η ψήφος στο ναι, υπέρ του ναι, θα έστελνε ένα θετικό μήνυμα προς την υπόλοιπη Ευρώπη σχετικά με τη θέληση των Ελλήνων να αναζητήσουν μία λύση στα ελληνικά οικονομικά προβλήματα. Η ψήφος υπέρ του όχι θα έκανε τα πράγματα πιο πολύπλοκα και ειδικά στις συζητήσεις μεταξύ της Ελλάδος και της Ευρωζώνης.
Jean-Jacques Nevers, γεια σας, Νεβέρ από Le Figaro. Μία ερώτηση παρακαλώ. Σημείωσα ότι είπατε πως η θέση της Ελλάδος παραμένει στην Ευρώπη. Σε πιο ήρεμους καιρούς θα λέγαμε ότι η θέση της Ελλάδος είναι εντός Ευρώπης και εντός ευρώ. Αυτό έχει αλλάξει ή όχι? Και κάτι συμπληρωματικό. Κατά τη γνώμη σας, σε αυτή τη φάση, τι θα μπορούσε να εμποδίσει έναν εκτροχιασμό, ένα ατύχημα προς μια έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ? Για ακόμη μια φορά, να σας πω, όπως υπόθηκε σαφώς από τον πρόεδρο Juncker, αλλά και από άλλους φορείς της Ευρωζώνης, όπως τον πρόεδρο του Eurogroup, η ψήφος υπέρ του όχι κάνει την εξέβρεση μιας λύσης πιο πολύπλοκη υπόθεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί ακόμα να αναζητήσει μια λύση και επί του παρόντος για να διαπραγματευτούμε χρειαζόμαστε μια εντολή από το Eurogroup και επίσης νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε την αυριανή ημέρα εν ώψη Eurogroup και εν ώψη Συνόδου Κορυφής ώστε να μπορέσουμε και εμείς να κινηθούμε προς τα εμπρός και να αξιολογήσουμε και στην πράξη τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Επόμενο ερώτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα θέσω και εγώ το ερώτημα μου στα γαλλικά, από την Ιβηρική Χερσόνησο. Μιλάτε λοιπόν πολύ συχνά στους Έλληνες και εσείς λέτε τον προβληματισμό σας. Επί του παρόντος δεν πρέπει επίσης να απευθύνετε στους Γερμανούς πολίτες? Έχετε ένα μήνυμα για τους Γερμανούς πολίτες πέρα από τους Έλληνες? Well, it's very clear that in euro area we είναι σαφές ότι στην Ευρωζώνη έχουμε 19 κράτη-μέλη, όχι μόνο μία δημοκρατία. Άρα, προφανώς, εμείς εργαζόμαστε πολύ στενά με όλες τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης για να αναζητήσουμε λύσεις. Και όπως είπε ο πρόεδρος Juncker, πρέπει να έχουμε επαφές με διαφορετικές αρχές εντός των χωρών της Ευρωζώνης για να αναζητήσουμε όλοι μαζί μια λύση. Δύο πράγματα. Επαναλάβατε προθύστερα τα σχόλια που είχατε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή ότι το δημοψήφισμα είχε μια νομική ασάφεια. Επίσης, οι ελληνικές αρχές απέρριψαν την ανέρεση του δημοψηφίσματος. Επίσης, υπάρχει και η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που μιλούσε για τη βιωσιμότητα του χρέους και δόθηκε στη δημοσιότητα την προηγούμενη Πέμπτη. Η Επιτροπή το θεωρεί αυτό παρέμβαση στο δημοψήφισμα και επίσης μπορείτε να μας πείτε εάν η Επιτροπή δεν ήθελε να βγει στη δημοσιότητα αυτή η έκθεση. Παρακαλώ ένα σχόλιο. Πρώτα, όσον αφορά στο δημοψήφισμα, θα ήθελα για μία ακόμη φορά να πω ότι το ερώτημα του δημοψηφίσματος αφορούσε στο πρόγραμμα το οποίο είχε λήξει την 30 Ιουνίου. Άρα, από αυτή την πλευρά μπορούμε να πούμε ότι το ερώτημα δεν ήταν σωστό, μιας και το πρόγραμμα είχε ήδη λήξει, δεν ήταν σε ισχύ. Και επίσης αφορούσε σε μια πρόταση που δεν είχε γίνει αποδεκτή επισήμως από το Eurogroup και φυσικά δεν είχε να κάνει με την τρέχουσα κατάσταση, μιας και οι διαπραγματεύσεις είχαν διακοπεί από την ελληνική πλευρά. Αυτό σε σχέση με τα πραγματικά γεγονότα. Έπειτα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φυσικά εξέδωσε μια έκθεση για τη βιωσιμότητα του χρέους. Γνωρίζουμε αυτήν την έκθεση και
Πρέπει να σας πω ότι εμείς με κανέναν τρόπο δεν επιθυμούμε να αποκρύψουμε αυτήν την έκθεση, διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν λογοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, όσον αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους και την ανάλυση τούτου, πράγματι υπάρχουν κάποιες προτάσεις που θα γίνουν προς τις ελληνικές αρχές. Είχαμε μια ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους, η οποία αντανακλούσε τις απόψεις των τριών θεσμών. Πάντα σε απευθύνω.